Ένα χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα, το οποίο έχει δημιουργήσει ένας 11χρονος, με τη στήριξη βέβαια μεταξύ άλλων της γιαγιάς του, καθώς έχει φωτίσει το σπίτι. Το έχει στολίσει υπερπαραγωγή. Λοιπόν, χολιγουντιανή υπερπαραγωγή και είναι στην περιοχή των Χανίων. Σωστά, Εύη. Ακριβώς. Εκεί πέρα δεν τους αγγίζει η ενεργειακή κρίση από ό,τι βλέπουμε. Εντάξει, τους αγγίζει, αλλά λένε, έλα τώρα έχουμε γιορτινές ημέρες, να μην μας επηρεάσει και πολύ. Ποιους θα συναντήσουμε? Τον Νικηφόρο Σταύρου Καντεράκη, ο οποίος είναι 11χρονος που στόλισε όλο αυτό το σπίτι. Βέβαια. Και την γιαγιά του Ρένα Βάζου. Πάμε να τους συναντήσουμε λίγο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλά είμαστε, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Τι όμορφες κατασκευές γενικά, τι ξεχωριστός ο στολισμός ο συγκεκριμένος που δημιούργησε ο μικρός? Όντως το δημιούργησε μόνο ο μικρός. Μόνο η γειτονιά ξέρει ότι τα έχει κάνει όλα μόνος του. Ναι. Δεν αφήνω κανένα... Δεν αφήνει, λέει, κανέναν να αγγίξει, όντως. Για να μας πει για αυτός, πώς προήλθε αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η σκέψη? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες μας, πόσο δύσκολο ήταν να το δημιουργήσεις όλο αυτό? Δεν ήταν καθόλου δύσκολο, γιατί εγώ αυτό που κάνω το αγαπάω και μ' αρέσει να στολίζω και γι' αυτό τα στόλισα όλα αυτά και μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και το καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα και Halloween στολίζω. Γι' αυτό μ' αρέσει να στολίζω όλο το χρόνο. Νικηφόρε, γενικά κάνει πολλές κατασκευές. Νικηφόρε, πολλά συγχαρητήρια για όλο αυτό που έχεις δημιουργήσει. Πρόκειται για ένα σπίτι που έχει γίνει πόλος έλξης εκεί της περιοχής. Περαστικοί περνάνε, το φωτογραφίζουν. Ναι. Πόση ώρα σου πήρε, πόσες ώρες μάλλον, ή και μέρες, για να το στολίσεις όλο το σπίτι και πόσα στολίδια χρειάστηκαν? Χρειάστηκαν πάρα πολλά στολίδια και μου πήραν πάρα πολλές μέρες. Πότε θα ξεστολίσεις τώρα, γιατί είναι και μια διαδικασία ακόμα μετά τις γιορτές. Ακόμα δεν στόλισε αμέσως, πάνω να ξεστολίσει. Αυτό δεν το χορταίνει, θα ήθελε να είναι Χριστούγεννα όλο το χρόνο. Ακριβώς. Θα ήθελε, πάρα πολύ το αρέσει. Είναι η πρώτη χρονιά. Όχι, κάθε χρόνο στολίζει ο Νικηφόρος. Μίλησε, πες τα ίδια αγαπημένα. Κάθε χρόνο και πιο ωραία. Κάθε χρόνο και πιο ωραία. Κάθε χρόνο. Αλλά φέτος έκανε την υπερπαραγωγή. Ενώ λόγω της ενέργειας εννοείται δεν... Το τολμήσαμε για λίγο το παραπάνω. Περιβάλλον. Και δεν πρέπει και για το περιβάλλον, όμως εντάξει, 4-5 ώρες την ημέρα είναι η αγάπη του η μεγάλη αυτό που κάνει, οπότε και εμείς υποχωρούμε. Η αλήθεια έχει είναι πολλά πως... με ηλιακό φως, με μπαταρίες. Ναι, ναι, βέβαια. Έχει πάρα πολλά τέτοια, βέβαια. Αυτές τις εικόνες τις βλέπουμε σε σπίτια και σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές και έχουμε μεταφέρει αυτές τις εικόνες από το εξωτερικό. Να που ένας μικρός, ένας 11χρονος και έχει όλα τα χρόνια μπροστά του, το παιδί πραγματικά θα μας εκπλήξει τα επόμενα χρόνια, έχει δημιουργήσει αυτές τις κατασκευές και έχει προχωρήσει αυτόν τον ξεχωριστό στολισμό. Και η γιαγιά δίπλα. Και η γιαγιά δίπλα, βέβαια. Έπεσε, πρέπει να πέσει γραμμή, αλλά θα την ξαναβρούμε πάλι. Αν μπορούμε να συνδεθούμε έτσι για να κλείσουμε με όμορφο τρόπο, βλέπουμε εδώ τον εξωτερικό χώρο, σωστά? Θέλει πολύ μεράκι και όρεξη για να το κάνεις αυτό και από ό,τι είδαμε και ο Νικηφόρος την έχει την όρεξη. Μάλιστα, ο λογαριασμός σου δεν ξέρω πού θα πάει μετά. Ποιος θα τον παραλάβει. 5 ώρες την ημέρα δεν πειράζει. Θα κόψουμε από αλλού και να έχουμε τουλάχιστον το αίσθημα αυτών των Χριστουγέννων και των γιορτών πολύ έντονο. Μάλιστα, είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Είναι η δεύτερη σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο, η γιαγιά, η κυρία Βάζου και ο μικρός ο Νικηφόρος μας είπαν «Πάμε να ανταλλάξουμε και ευχές, Νικηφόρε, ναι. Για πες μας, τι εύχεσαι για το 23». Εύχομαι να είναι ευτυχισμένο και όλοι οι ανθρώποι να περνάνε τέλεια. Εγώ εύχομαι να είναι πραγματικά φωτεινά, ναι. Με υγεία πάνω απ' όλα, ναι. Και φωτεινά, να μην υπάρχουν δυστυχώς αρρώστιες. Να μην υπάρχει. Τι να πω. Μας φτιάξατε την ψυχολογία. Εύχομαι να έχει χαρά όλος ο κόσμος. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Έχουμε τον Νικηφόρο και μας φτιάχνει η ψυχολογία μας τότε. Εξαιρετικό παιδί, να το χαίρεστε, να είστε καλά και με το καλό να τα ξαναπούμε. Τους χαιρετισμούς μας.